κύστη κόκκιγα είναι μια πάθηση ουσιαστικά που θα μπορούσε να ταλαιπωρήσει και ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Διότι ενώ είναι μια καλοήθηση ιστορία, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τα οποία να διαιωνίζονται και να μην αντιμετωπίζονται σωστά. Τι είναι βασικά η κύστη κόκκιγα? Όπως λέει και η λέξη, είναι μια κύστη. Στην πραγματικότητα, η πραγματική της ονομασία είναι τριχοφωλιακό συρρίγιο, δηλαδή μια φωλιά τριχών. Αποτελείται δηλαδή ουσιαστικά από μια κάψα μέσα στην οποία εγκλωβίζονται τρίχες. Αν παραμείνει αυτό πολύ καιρό, δημιουργεί κάποια συρρίγια. Συνήθως είναι πιο συχνό στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες, αν και τα τελευταία χρόνια η αναλογία τείνει να είναι περίπου μισό-μισό. Οι επιλογές που είχαμε πάντα για να την αντιμετωπίσουμε ήταν αρκετές. Η πιο συνηθισμένη ήταν η ευρεία εκτομή. Να φανταστεί κανείς ότι είναι σαν ένα κέικ από το οποίο αφαιρείται ένα κομμάτι και δημιουργώντας ένα τεράστιο έλλειμμα το οποίο αργούσε πάρα πολύ να κλείσει κατά δεύτερο σκοπό, με αλλαγές, επώδυνα. Δηλαδή, 10 ανθρώπους, αν ρωτούσαμε, όλοι είχαν να πούνε μια άσχημη ιστορία γι' αυτό. Η σημερινή τεχνική στην οποία τίνουμε, γιατί όλοι έχουν πια εξειδικευτεί σε κάποιες τεχνικές, είναι η ενδοσκοπική. Το ιατρικό διαβαλκανικό διαθέτει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται και με μια τέτοια επέμβαση σε συνδυασμό με την άρτια κατάρτιση των χειρουργών που ασχολούμαστε με αυτή τη μέθοδο. Τι είναι δηλαδή ουσιαστικά? Αντί να γίνει όλη αυτή η ευρεία η εκτομή και να αφαιρεθούν οι υγιείς ιστοί μαζί με τα συρρίγγια που δημιουργούνται στην κύστη κόκκιγα, να μπορούσε κανείς να μπορέσει να μπει με ένα ειδικό εργαλείο μέσα από ένα συρρίγγιο και σε η κάμερα και σε οθόνη, όπως τη λαπαροσκόπηση, να μπορέσουμε να δούμε τον πόρο των συρρίγγιων αυτών. Αυτό καθέστη δυνατό με ένα εργαλείο που λέγεται φίστουλοσκόπιο, η λέξη φίστουλα στα αγγλικά σημαίνει συρρίγγιο, και μέσα από αυτό μπορούμε να κάνουμε χειρισμούς, να περάσουμε λαβίδα, να μπορέσουμε να τραβήξουμε τις τριχούλες, να περάσουν εργαλεία στα οποία να καταστρέψουμε το τείχομα του συρρίγγιου, να μπορέσουμε να βάλουμε μια ηνιδιαθερμίαση λέιζερ και να καταστρέψουμε το τείχομα έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη αποκατάσταση και επούλωση. Το πλεονέκτημα της όλης της ιστορίας προφανώς είναι να είναι ανέμακτο. Δεν απαιτεί θεραπεία μακροχρόνια, δηλαδή ο ασθενής όταν πάει σπίτι απλά πλένεται και παρακολουθεί την επούλωση των συρρίγγιων. Μπορεί να επανέλθει άμεσα στις δραστηριότητές του. Φανταστείτε ότι οι αθλητές μπορούν να κάνουν και πάγκο ακόμα. Να κάθεται κανονικά, να μην πονάει, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να επανέλθει γρήγορα στην καθημερινότητά του. Το πλεονέκτημα εκτός από αυτά είναι και η νοσηλεία, δηλαδή απαιτεί νοσηλεία μιας ημέρας. Έρχεται το πρωί, γίνεται το χειρουργείο και φεύγει μετά από κάποιες ώρες το μεσημεράκι ή το απόγευμα. Η μεταχειρητική πορεία είπαμε ότι είναι πάρα πολύ καλή, δεν έχει πόνο, είναι πάρα πολύ βασικό και επανέρχεται πλήρως στην καθημερινή λειτουργικότητά του. Είναι ένα χειρουργείο που έχει μια σύντομη διάρκεια, κρατάει περίπου 20 λεπτά για τους εξειδικευμένους χειρουργούς. Και το βασικό είναι ότι δεν αφήνει ουλή όπως άφηναν οι παλιές τεχνικές. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και για οπτικά αλλά και για τον μεταχειρητικό πόνο.